Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων, μιλάμε σήμερα στο Web TV της Epsilon με μαθητές που πέτυχαν στις Πανελλήνιες εξετάσεις και είναι οι νέοι φοιτητές της πόλης μας. Μιλάμε στην αρχή με τη Σεμίνα Μανέτα που πέρασε στη Νομική Αθηνών. Ήταν η πρώτη σου επιλογή? Ναι, ήταν η πρώτη μου επιλογή. Το ήθελες πολύ, ήταν κάτι που ας πούμε είχες ονειρευτεί από FB? Ήταν βασικά απόφαση των δύο τελευταίων ετών του Λυκείου. Είχα και άλλες επιλογές, αλήθεια είναι, δηλαδή δεν ήμουν νομική τίποτα, αλλά εντάξει, νομική ήταν η πρώτη, η επικρατέστερη. Είχα τρεις επιλογές βασικά, το επικοινωνία και με ε και τη φιλολογία και την νομική και τελικά επικράτησα νομική. Πώς έχεις σκεφτεί την επαγγελματική σου υποκατάσταση μέσα από την νομική? Ξέρω ότι τα πράγματα θα είναι λίγο δύσκολα, γιατί εντάξει, είναι το κορεσμένο επάγγελμα που λένε όλοι, αλλά πιστεύω ότι αν βρω κάποια εξειδίκευση μέσω κάποιου μεταπτυχιακού και γενικότερα το εξελίξω όλο αυτό, πιστεύω ότι θα βρω εργασία, γιατί είναι κάτι το οποίο μου αρέσει και πιστεύω ότι άμα το προσπαθήσω θα το καταφέρω. Πώς ήταν η χρονιά που πέρασε πριν τις Πανελλήνιες? Η χρονιά που πέρασε ήταν αρκετά δύσκολη, η αλήθεια είναι. Ήταν όμως μια δημιουργική χρονιά, δηλαδή όλα αυτά που έπρεπε να γίνουν έγιναν, με αποτέλεσμα να περάσω εκεί που ήθελα, οπότε είναι αυτό που είναι χαλάλι, δεν πειράζει και την κούραση και εντάξει, ούτε πολλές βόλτες πηγαίνουμε, αλλά δεν πειράζει. Αυτό σημαίνει ότι το ήθελα πραγματικά, ουσιαστικά, γιατί δεν θα γινόταν αλλιώς. Οπότε, εντάξει, δεν εξαντλήθηκα, δηλαδή πήγαινα και βόλτες με φίλους. Δεν στερήθηκες. Όχι, δεν στερήθηκα τίποτα, απλά, εντάξει, δεν χρειάζεται να εξαντλήσει, ναι. Γιατί μετά σου βγαίνει αρνητικά όλο αυτό. Πιστεύεις δηλαδή ότι ήταν μια θυσία που άρχισε, ας πούμε, τον κόπο της ενταγματικής εισαγωγής σου? Πήγαινες πολλές ώρες στο φροντιστήριο ή περισσότερο επικεντρώθηκες στο διάβασμα? Δεν πήγαινα πάρα πολλές ώρες στο φροντιστήριο, γιατί εντάξει, η θεωρητική κατεύθυνση βασίζεται κυρίως στο να διαβάζεις, ενώ πιστεύω και να κατανοείς βέβαια, αλλά θέλει μια παραπάνω προσωπική σου δουλειά. Η αποστήθηση στην ιστορία, εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι θέλει αρκετό χρόνο. Ενώ πιστεύω ότι τα παιδιά της θετικής βέβαια δεν χρειάζεται πολύ διάβασμα, αλλά μετράει σε μεγάλο βαθμό η κατανόηση. Να έχεις ένα καλό καθηγητή, να σου δείξει ασκήσεις, ξανά ασκήσεις, πρακτική εξάσκηση. Πώς φαντάζεσαι τα φοιτητικά σου χρόνια στην Αθήνα? Τα φαντάζομαι ωραία, δημιουργικά, γνωρίζεις και με τον κόσμο. Γενικότερα πιστεύω ότι θα είναι μια από τις πιο ωραίες περιόδους της ζωής μου, η θετική περίοδος. Τι θα συμβούλευες σε τα παιδιά που ξεκινούν τώρα τη μάχη των Πανελληνίων και μπαίνουν τώρα στην τρίτη ηλικία? Υπάρχει, ας πούμε, κάποιο κλειδί της επιτυχίας? Κλειδί της επιτυχίας δεν νομίζω, γιατί ο καθένας το βιώνει διαφορετικά, αλλά πιστεύω ότι πρέπει και να διαβάσεις συστηματικά, ποιοτικά, όχι να εξαντλήσει, αλλά γενικά να έχεις πίστη στον εαυτό σου και κυρίως να βρίσκεις έναν τρόπο ώστε να αποβάλεις το άγχος. Γιατί είδα πολλά παιδιά ότι λόγω του άγχους δεν κατάφεραν αυτό που πραγματικά άξιζαν. Τους έφερνε πίσω αυτό. Πρέπει να βρίσκουν έναν τρόπο, χαλαρώνουν και να συνεχίζουν. Ωραία. Γιάννη, σε ποια σχολή πέρασες? Ηλεκτρολόγο, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών στην Αθήνα. Στο Πολυτεχνείο, είναι η σχολή του Πολυτεχνείου. Για να περάσει σε αυτή τη σχολή, ήταν καταρχάς η πρώτη σου επιλογή? Είχα σαν πρώτη επιλογή του ηλεκτρολόγου. Ναι. Και σε ποια πολύ έκανε. Ωραία. Η προετοιμασία που έκανε μέχρι την επιτυχία αυτή ήταν αρκετά σκληρή. Τι πιστεύεις ότι σε βοήθησε περισσότερο? Γενικά ήθελε οργάνωση, συγκέντρωση, δουλειά, όχι υπερβολικά πράγματα. Και φυσικά βοήθεια από τους καθηγητές, κυρίως στην θετική κατεύθυνση που είμαι, τη μεθοδολογία που σου δείχνανε. Πώς ήταν η χρονιά που πέρασε για σένα, η τρίτη ηλικίου? Ήταν μια χρονιά που μου άρεσε.
Για ποιο λόγο? Ήταν κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, εντάξει, δεν είχες... Είχες θέσει ένα στόχο και έπρεπε να τον πετύχεις. Με ποιους τρόπους πετύχεις? Ήθελες να τον πετύχεις, οπότε ήταν λίγο πιο σοβαρά από τις άλλες χρονιές. Εντάξει, δεν είναι όχι κάτι τρελό, αλλά ήταν πιο σοβαρά. Με ποιους τρόπους προσπάθησες να πετύχεις αυτό το στόχο? Διάβαζες, απευθύνθηκες σε φροντιστήρια, έκανες πολλές ώρες στο φροντιστήριο? Χρειάζομαι να διάβαζα προσωπικό. Ήταν απαραίτητη και η βοήθεια των καθηγητών σε φροντιστήρια. Φροντιστήρια έκανα συνήθως 3 ώρες τη μέρα και περισσότερο. Και μετά διάβαζα και εγώ σπίτι. Ασκήσεις κυρίως που είναι στη θετική και και η θεωρία, αλλά κυρίως ασκήσεις Έλληνων, δηλαδή δεν είχε τόσο πολύ θεωρητικό διάβασμα, αλλά πιο πολύ πρακτική. Ποιο ήταν το κριτήριο για να επιλέξεις αυτή τη σχολή? Τι ήταν αυτό που σε τράβηξε να τη δηλώσεις στον γραφικό? Αυτή η σχολή είναι γενικά μια... έχει καλή επιδημιωτική αποκατάσταση. Είναι μια σχολή η οποία έχει μέσα αρκετό υλικό που σχετίζεται με τους υπολογιστές και ήθελα να ασχοληθώ. Έχει περάσει ένα φόρουμ στην ίδια σχολή στον Πόλο και αφού μου την έδειξε καλύτερα τι είναι πραγματικά, μου άρεσε. Τι περιμένεις από τα θετικά σου χρόνια? Θα είναι σίγουρα μια καινούργια εμπειρία. Γιατί θα είσαι μόνος σου, οπότε έχεις περισσότερες ευθύνες. Εντάξει, εγώ είμαι λίγο καλύτερη, θα είμαι δίπλα στα μέγαρα, οπότε κοιτώ με πράγματα. Αλλά εντάξει, θα πρέπει να υπάρχει και το διάβασμα. Κάνουμε και τις βόλτες μας. Θα πρέπει να τα συνδυάσουμε όλα. Ελπίζω. Ωραία. Σε ποια σχολή πέρασες? Πέρασα αρχιτεκτών μηχανικών στο Μετσόπουλο Πολυτεχνείο. Με πέμπτη στη σειρά. Συγχαρητήρια. Ήταν η πρώτη σου επιλογή, φαντάζομαι. Ναι, ναι, η πρώτη. Ποιο ήταν το κριτήριο για να επιλέξεις αυτή τη σχολή? Πάντοτε μου άρεσε αυτή η σχολή, ανέκαθεν δηλαδή. Και νομίζω ότι είναι κάτι που μου ταιριάζει στο χαρακτήρα μου, με τα ενδιαφέροντά μου. Σε προβλημάτισε καθόλου το ζήτημα της επαγγελματικής αποκατάστασης? Η αλήθεια είναι πως ναι. Γενικά δέχτηκα μεγάλη επιρροή σε αυτό το θέμα. Είναι ένα επάγγελμα, ένας κλάδος πολύ κορεσμένος. Όμως είχες τα προσόντα και τη μελέτη και τη διάθεση να δουλέψεις για αυτή τη σχολή, παρότι υπήρχαν όλες αυτές οι φήμες, υπάρχουν όλες αυτές οι φήμες και η κατάσταση της ανεργίας? Ναι, ήταν αυτό που μου άρεσε και ήθελα να κάνω αυτό. Δεν ήθελα κάτι διαφορετικό. Πιστεύω ότι μπορώ να τα καταφέρω. Πώς ήταν η χρονιά που πέρασε? Αφιέρωσες αρκετό χρόνο στη μελέτη, στο φροντιστήριο, στο σχέδιο? Φρόντισα να μοιράσω τον χρόνο, να τα κάνω όλα. Πήγαινα αρκετές ώρες φροντιστήριο. Περισσότερες ώρες ήταν το σχέδιο, είναι η αλήθεια. Φρόντισα να έχω χρόνο και για τον εαυτό μου, να κάνω και πράγματα που μου αρέσουν. Να κάνω τα πάντα δηλαδή. Υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο σημείο που μέσα στη χρονιά που είπες «Δεν μπορώ άλλο, θα το παρατήσω»? Καλά, ναι. Κάποιες φορές δεν ήθελα να διαβάζω. Υπήρξαν δηλαδή τέτοιες στιγμές που δεν ήθελα άλλο να ασχοληθώ. Αλλά είχα βάλει το στόχο μου και απλώς κάποιες φορές έκανα και κάτι διαφορετικό, κάτι που μου άρεσε. Και μετά ξανάρρωσα το ρυθμό μου. Μέσα σε αυτή τη χρονιά που πέρασε, που όλοι καταλαβαίνουμε ότι ήταν πολύ δύσκολη για όλους σας, χρησιμοποιούσες social media, ίντερνετ, ενώ διάβαζες? Ναι, χρησιμοποιούσα, είναι η αλήθεια. Σε δυσκόλεψε το ότι είχες ταυτόχρονα και εκεί, ας πούμε, λίγο το μυαλό σου ή σε αποσπούσε από τη μελέτη σου? Όχι, πολλές φορές με βοηθούσε κιόλας, γιατί μιλούσα με τους φίλους μου και αυτά και κυλούσε πιο ευχάριστα η ώρα. Βέβαια, εντάξει, οι ώρες που ήταν να διαβάσω ήταν για διάβασμα. Αλλά εντάξει, τα ζωλούσε και όλες μερικές φορές. Ναι, αλλά σε βοηθούσε όμως ταυτόχρονα να αποφορτιστείς λίγο από το χώρο της όλης διαδικασίας. Τι έχεις να συμβουλεύσεις τους νέους υποψηφίους μανωνυμίων? Θέλω να τους συμβουλέψω να μην έχουν άγχος, να κάνουν αυτό που θέλουν, αυτό που πιστεύουν ότι ταιριάζει στην προσωπικότητά τους, να έχουν θέληση
να βάλω ένα στόχο και γενικά χρειάζεται προσπάθεια. Να μην τα παρατάς. Ναι, να μην τα παρατάς. Βασίστε στο σχολείο, πέρασες στην Εθνική Συνοδεία. Χρειάστηκε πολύ σκόπος για να φτάσεις στην επιτυχία. Εντάξει, σίγουρα είναι διάβασμα όλο τον χρόνο, πρέπει να είσαι ευμελής. Αλλά γενικά η αρχιτεκτονική δεν έχει πολύ ψηλή βάση, γιατί παίρνεις μόλι από το σχέδιο αρκετά. Και δεν μπορώ να πω ότι στερήθηκα πολλά πράγματα. Έβγαινα δηλαδή βόλτα κάθε εβδομάδα. Σίγουρα αυτό. Α, ωραία, έχεις πρόγραμμα δηλαδή, δεν στερήθηκες. Είχα πράγμα. Πώς φαντάζεσαι να είναι η ζωή σου μέσα στην αρχιτεκτονική σχολή Αθηνών? Εντάξει, νομίζω θα είναι διαφορετική, σίγουρα. Στην αρχή θα γνωρίσουμε καινούργια άτομα, κάνουμε παρέες και μετά έτσι να είναι διαφορετικά στην Αθήνα. Mm. Γιατί η διασκέδαση στην Αθήνα έχει μια σχέση με τη διασκέδαση στα Μέγαρα. Έτσι. Σινεμά, θέατρα, πολύ πιο εύκολα. Ωραία. Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής αυτής της σχολής? Εγώ αυτό που έψαχνα ήταν κάτι να μου αρέσει. Δεν κοίταζα ούτε την επαγγελματική αποκατάσταση από τώρα, ούτε τα μεταπτυχιακά, ούτε κάτι τέτοιο. Κάτι να μου αρέσει να σπουδάσω και βλέπω. Που είναι αρκετά κοντινό με αυτό που επαγγελματικά κάνει η οικογένειά σου, ο πατέρας σου και ο αδερφός σου, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Οπότε η οικογένεια ήταν ένας παράγοντας για τον οποίο επέλεξες αυτή τη σχολή? Όχι, δεν με επηρέασε. Εντάξει, είναι και ο μπάς και ο αδερφός μου μηχανολόγοι. Ο άνθρωπος σπουδάζει δηλαδή μηχανολόγος, αλλά δεν είναι το ίδιο. Το είχα δει, δεν μου πολύ άρεσε στην αρχή. Και την αρχιτεκτονική απλά το δοκίμασα, πήγα σε ένα μάθημα σχέδιο και τότε το έλεξα μετά. Ωραία. Ποια είναι τα όνειρά σου επαγγελματικά? Θέλεις να ακολουθήσεις την αρχιτεκτονική, θέλεις, έχεις σκεφτεί κάποια άλλα πράγματα να κάνεις? Προς το παρόν έχω σκοπό να πάω στη σχολή μου και μετά δεν ξέρω αν ενδιαφέρει η μουσική και θα δούμε γιατί είναι λίγο δύσκολο στο μέσα αυτό. Έχεις σκεφτεί να σπουδάσεις σε επίπεδο μεταπτυχιακό ή αργότερα γενικότερα ή να εργαστείς στο εξωτερικό? Σίγουρα το έχω σκεφτεί για πιο μετά. Δεν ξέρω. Μήπως κάτι με τη μουσική, ας πούμε, πάω σε κάποιο πανεπιστήμιο στο εξωτερικό. Έχω δει πως είναι τα πράγματα, στην Αμερική τουλάχιστον. Και οι δουλειές είναι πολύ καλύτερα, οι μισθοί είναι πολύ μεγάλοι. Δεν συγκρίνεται με την κατάσταση στην Ελλάδα στη στιγμή, οπότε σίγουρα υπάρχει σε όλους στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Ποιο ήταν το πιο δύσκολο σημείο που είχες να αντιμετωπίσεις πριν από πέρασε το Πανελληνίο? Τα φροντιστήρια, η πίεση, το άγχος, κάποιο διαμόνισμα? Υπήρχαν φορές που είπες ότι δεν μπορώ άλλο, θα το παρατήσω? Όχι, δεν είπα ποτέ θα το παρατήσω. Απλά το μόνο θα νομίζω είναι το άγχος, που δεν είναι τόσο πολύ κατά τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά όταν πλησιάζει η μέρα για τις Πανελλήνιες, αυξάνεται συνεχώς. Τι θα συμβούλευες τα παιδιά που ξεκινάνε τώρα να δώσουν Πανελλήνιες? Να έχουν υπομονή, επιμονή και να δώσουν έμφαση στις καλές στιγμές, γιατί είναι πολλές αυτές που υπάρχουν στην τρίτη λυκείου, είναι μια πολύ ωραία τάξη. Όλοι έχουν ένα κοινό σκοπό, εννοώνονται μαζί, πάνε και αυτή την πενταήμερη εκδρομή που είναι πολύ ωραία και αυτό να μην τα παρατήσουν είναι ένας χρόνος, δεν είναι κάτι. Δηλαδή πήγες και πενταήμερη, δεν τις θεωρήθηκες. Πήγα πενταήμερη. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, διατηρούσες κανονικά social media, διατηρούσες επαφές στο ίντερνετ, διατηρούσες επαφές με τους φίλους σου ή τα έχεις κατεβάσει? Όχι, όλα κανονικά. Ωραία. Ωραία, τότε δεν στερήθηκες με αυτά. Όχι. Σε ποια σχόλη πέρασες? Ξέρω εγώ σώμα μετάφραση και ερμηνεία στη Αίγυπτο. Ποιο ήταν το κριτήριο που επέλεξες αυτή τη σχολή? Πιστεύω ήταν ότι ήταν κάτι που ήθελα πάντα, να ασχοληθώ με γλώσσες και όλα αυτά, ξένες γλώσσες. Οπότε πιστεύω ότι είναι η καλύτερη σχολή για μένα. Συνδυάζει και αγγλικά και γαλλικά και με καλύπτει απόλυτα, πιστεύω. Είχες περισσότερα μόρια και ήταν η πρώτη σου επιλογή αυτή η σχολή? Πώς κατέληξες εκεί? Ήταν η πρώτη μου επιλογή, εδώ και κάπως ο καιρό. Και παρά ό,τι λέγανε οι άλλοι, μπορεί να ήθελα να περάσω κάπου αλλού, έτσι σαν ιδέα, εγώ επέμενα γιατί ήταν κάτι που ήθελα σίγουρα. Ωραία. Για ποιο λόγο όμως επέμενες αυτή σου την επιλογή? Έχεις ασχοληθεί με τις ξένες γλώσσες? Είναι κάτι που το σκέφτεσαι και επαγγελματικά ως αποκατάσταση?
Ναι, σίγουρα. Από παλιά κάνω κλασικά αγγλικά όπως κάνουν όλοι και γαλλικά. Αλλά γενικά είναι αυτό που βλέπω ότι μ' αρέσουν ιδιαίτερα οι γλώσσες σε σχέση με άλλα πράγματα. Οπότε πιστεύω μπορώ να ασχοληθώ και γιατί όχι να αποκατασταθώ επαγγελματικά. Τη χρονιά που πέρασε, υπήρχαν κάποια σημεία που σε δυσκόλεψαν, υπήρχαν κάποια ωραία σημεία μέσα στην τρίτη ηλικία που παρόλησαν δυσκολίες. Πιστεύω είναι, άμα δεν υπήρχαν πανελλήνιες, η πιο ωραία χρονιά στο Λυκείο. Είναι η χρονιά που ανακαλύπτεις τον εαυτό σου, είναι τρίτη ηλικία, έχεις πλέον σχεδόν ενηλικιωθεί. Και πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί άμα δεν υπήρχαν πανελλήνιες, θα ήταν η καλύτερη χρονιά. Αλλά δυσκολία υπάρχει φυσικά με το διάβασμα. Με σχολικές συγκρούσεις μέσα, ότι θέλω να διαβάσω, δεν θέλω, πρέπει, δεν πρέπει, τώρα αυτά. Στερήθηκες δηλαδή. Εντάξει, όχι όσο όλα τα παιδιά, το πω την αλήθεια. Δηλαδή, ξέρω ότι τα παιδιά πηγαίνουν φροντιστήριο μαζί, ότι δεν διάβαζε υπερβολικά. Διάβαζε όσο πρέπει για μένα. Αλλά στερήθηκα, εντάξει, και τα κλασικά. Έβγαινες δηλαδή. Εντάξει, εγώ δεν είμαι και πολύ της πόρτας, αλλά έβγαινα κάθε Παρασκευή, Σάββατο, α πούμε, για 2-3 ώρες. Δεν με πήρασε καθόλου, εφόσον ήμουν κατάκτη με τον εαυτό μου. Τι πιστεύεις ότι σε βοήθησε περισσότερο αυτή τη χρονιά, ήταν το προσωπικό σου διάβασμα, η μελέτη στο σπίτι, καθηγητές, δάσκαλοι? Πιστεύω πιο πολύ θα είναι οι καθηγητές του φροντιστηρίου και του σχολείου βέβαια, γιατί στο σχολείο όλοι τους έχουν υποβαθμίσει γενικά, αλλά και πάλι προσφέρουμε και προστήριξη συστηματική, να συζητήσουμε μαζί τους, μιλήσουν. Αλλά το φροντιστήριο είναι εκεί που πραγματικά σε οργανώνουν. Εγώ μόνο μου δεν ξέρω πώς θα το έχω κάνει, γιατί δεν έχω πολύ καλή οργάνωση στο θέμα αυτό, η πειθαρχία. Αλλά βοήθησαν όλα φέτο. Ωραία. Πώς φαντάζεσαι τα θετικά σου χρόνια στη σχολή, στην Κέρκυρα? Δεν ξέρω, επειδή έχω πάει και μου αρέσει ως πόλη και ως σχολή, πιστεύω ότι και άτομα θα βρω και θα κοινωνικοποιηθώ και θα διαβάζω όσο πρέπει για τη σχολή μου. Και στο τέλος του χρόνου πιστεύω να έχω πετύχει αυτό που θέλω, να έχω πάρει το πτυχίο μου και να έχω κάνει και καλές παρέες που θα κρατήσουν για πολύ καιρό. Ωραία, τέλεια. Τι θα συμβούλευες στους νέους υποψηφίους που ξεκινάνε τώρα την προετοιμασία? Θα συμβούλευα πολύ να έχουν καλές επιρροές κατά τη διάρκεια της χρονιάς, δηλαδή πέρα από το διάβασμα που θα κάνουν όλοι. Πιστεύω ότι σημαντικό είναι να έχουν και κάποιο κίνητρο. Δηλαδή να έχουν κάποια σχολή ή κάποιες σχολές στην επιλογή τους που να τους λένε ότι κάθε φορά που θέλουν να το παρατήσουν να μπορούν να πούνε: έχω αυτό το στόχο, θα συνεχίσω γιατί θέλω να το πετύχω. Και αν δεν επιτύχουν κάτι στο τέλος της χρονιάς, πάρουν πάντα οι άλλες χρονιές. Δεν υπάρχει θέμα. Και άλλες διέξοδοι. Ωραία, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ δεν έχω να συμπληρώσω κάτι. Αν θες να πεις κάτι άλλο που σκέφτηκες ή που είχες σκεφτεί να πεις. Απλά επειδή γενικά αυτή τη χρονιά μας είπα πριν ήταν δύσκολη. Και στην αρχή, όπως όλοι, δεν ήθελα να πάω φροντιστήριο, ήθελα να μην αμειώσω κάποιες πανελλήνιες. Αλλά πήγα επειδή μου τη δεν έπρεπε. Πιστεύω ότι το φροντιστήριο βοήθησε πάρα πολύ. Η κυρία Σημεία, ο κύριος Νίκος. Κάνουν και οι δύο τη δουλειά του πολύ καλά και πιστεύω ότι εμένα μου βοήθησε και παρόλο που μπορεί να είχα λίγε συγκρούσει όλα αυτά, ο καθένα με τον δικό του τρόπο, από του δύο, είτε με πειθαρχία είτε με πλάκα και προσπάθεια, το καταφέραμε αυτό το στόχο και του ευχαριστώ όλου πολύ. Ωραία, εντάξει. Δεν ξέρω, δεν έχω κάτι άλλο να σε ρωτήσω παρά το πρώτο κομμάτι, α πούμε, αυτό που είπε ότι επέμενε, για ποιο λόγο σου άρεσε, ας πούμε, ακριβώς αυτό το αντικείμενο. Ίσως να υπήρχαν, ας πούμε, και άλλα ειδίσματα για να προσανατολιστείς εκεί, για να οθηθείς εκεί, ας πούμε, να κατάλαβες, να σε προσελκύσεις. Ναι, ναι, ναι. Στη σχολή συγκεκριμένη και στο αντικείμενο γενικά. Στο αντικείμενο γενικότερα. Πιστεύω γενικά, από όταν ξεκίνησα και τα γαλλικά, από μια δεύτερη γλώσσα, που δεν κάνω και πάρα πολλά άτομα δεύτερη γλώσσα πέρα από τα αγγλικά, άρχισα να μ' αρέσει η διαδικασία, το να μαθαίνει γραμματικέ, λεξιλόγιο, τα πάντα σε άλλη γλώσσα. Έχω ξεκινήσει κάποιε άλλε, θα ξεκινήσω τώρα ισπανικά, πιστεύω στη χρονιά μου. Έχω βρει μερικά πράγματα. Πιστεύω ότι αυτό είναι που μου αρέσει. Μ' αρέσει να βλέπω τον κόσμο μέσα από διαφορετικέ ματιέ, από άλλε γλώσσε, από πολιτισμού. Είναι κάτι που σου ανοίγει τα μάτια σου, όσον άνθρωπο. Ωραία.